Thank you.
κατανοήξει και μυστική προσευχή παρακολουθούν την ιεράντα αυτή λιτάνευση. Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των ενασθενίας κατακειμένων αδελφών, πατέρων, συζύγων και τέκνων ημών, εγέρσεως αυτών αποκλίνης ασθενίας, έτι δε και υπέρ του νοσηλευτικού τούτου της αγάπης ιδρύματος, του διοικητού και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των αγρυπνούντων ιατρών και νοσοκόμων, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και υπέρ του ελθύν επ' αυτούς και εφημάς τα νάματα και τα δωρήματα του παρακλήτου πνεύματος ότι υπέρ της Αγίας επιλύτεως των προβλημάτων λειτουργίας αυτού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και των σωμάτων ημών και εσείς οι δόξαρες να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και αείτε εις τους αιώνας του αιώνας. Αγία Ναργύρη και Θαυμάτουργη, επισκέψαστε τας ασθενίας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε πολλά.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Επισκόπου ημών Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους βοηθείας αντιλήψεως και ευωδόσεως εν της έργης αυτών των παρισταμένων υπουργών της ελληνικής κυβερνήσεως, των βουλευτών του Δημάρχου, του Επάρχου της νήσου ταύτης, των μελών του Διοικητικού και Περιφερειακού Συμβουλίου και Δημοτικού Συμβουλίου και πάσης της αρχής και εξουσίας εν την νήσο και περιφερεια ημών και υπερ του Κύριων των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Ετιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, ενισχύσεως και συναντιλήψεως των εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, του κυβερνήτου, των αξιωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών, του τιμόντος την πανήγυριν ταύτην πολεμικού πλοίου, των τιμητικών αγημάτων, της φιλαρμονικής του πολεμικού ναυτικού, των πλοιάρχων, των αξιωματικών, των πυρωμάτων και των επιβατών, των εν λιμένη τούτων, ναυλουχούν των πλοίων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των λαφτυλωμένων και ταξιδευόντων, των εις τα εγγύς και μακράν θαλάσσας πλεών, των πατέρων, αδελφών, συζύγων και τέκνων ημών, και υπέρ του Κύριων των Θεών κατεβοδώσε αυτούς εν πάση και εις εύδιον και ασφαλή λιμένα επανακάμψε σώους και ακεραίους και υμνούντας τον κυριεύοντα του κράτους και της θαλάσσης και πραίνοντα των σάλων των κυμάτων αυτής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη, των εορταζόντων και εορταζουσών την πανήγυριν ταύτην, πάντων των προσδραμόντων ευλαβών προσκυνητών, των μετευλαβίας συμμετεχόντων εις την ιεράν λιτάνευσιν ταύτην, μετά των οικείων και των συγγενών αυτών, και των εις πάντα τόπων της Δεσποτείας Κυρίου διαβίων των παρίων. Ότι Θεός γαλήνης υπάρχεις και εύδιος λιμήν των χυμαζωμένων και κυβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξεσαι την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο ετήσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε. Thank you.
άκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου. Επισκόπου ημών Βαρθολομαίου και φάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευλαβών και ορθοδόξων χριστιανών, τον άχρη τέλους ακολουθησάντων την ιεράν λιτανευτικήν πομπήν, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Δεόμεθα υπέρ της νεότητος της πόλεως και νήσου ταύτης και της Ορθοδόξου ημών πατρίδος, εργαζομένηστε και σπουδαζούσεις και υπέρ του κατευθυνθήνε τα νοήματα και τα διαβήματα αυτής εις τας αγνάς και προσφυλής του Κυρίου Τρίβους και υπέρ του αναδειχθήνε αυτούς φλογερούς συνεχιστάς του έργου του θεμελιωθέντος υπό των οσίων κολυβάδων πατέρων ημών και πάντων των προστατών και πολιούχων Αγίων αυτοί. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την ίσον ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπερτρίλεων ευδενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην. Ερίσαστε ημάς εκ της επιτυμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών. Φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Γάρ και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία Υ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριο δεηθώμεν.
Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εις ημάς, η αυτού χάρη και την ανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν ευλαβώς πανηγυρίζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίως του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών. Των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων και Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου, Μαθητού Ιερομάρτυρος, Πολυκάρπου Σμύρνης, των Κεντρητών της Τοπικής Ημών Εκκλησίας, των Οσίων Πατέρων ημών, Νικοδήμου του Αγίου και Νικολάου Πλανάτων Αξίων, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωσήφ των Παρίων, Αρσενίου και Φιλοθέου των Εν Πάρο, Ισοσίας Μητρός ημών, Θεοκτήστης της Μυθυμναίας, της εν τιμής ο ταύτιας κι εισάσης. Τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, τον Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ και Άννης, και τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμε, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και θυλάμος. Με την τέλεση. Της σημερινής αρχιερατικής λειτουργίας στον πάνσεπτο ναό της Παναγίας μας Εκατοπηλιανής ολοκληρώθηκαν, αδελφοί μου, οι λατρευτικές συνάξεις του 15 Αυγούστου 2023 και ιδιαίτερα του τριημέρου εορτασμού της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου, και θα ήθελα τη στιγμή αυτή να μην σας κουράσω βέβαια, αλλά να απευθύνω εκ μέσης καρδίας θερμότατες ευχαριστίες προς όλους εκείνους που με την παρουσία και τη συμμετοχή τους λάμπριναν την πανήγυρή μας και συνετέλεσαν την διοργάνωση της πραγματοποίησεώς της. Στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, Επίσκοπο Κεράμων κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος είναι, όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει, στενός και αγαπητός συνεργάτης μας τα τελευταία χρόνια στο νησί μας, πάριος στην καταγωγή με πολυετή διακονία στην Ομογένεια, ιδιαίτερα στον Καναδά. Τον αξιότιμο αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτή του Νομού μας, τον κύριο Ιωάννη Βρούτσι, εκπρόσωπο του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Την ερήτημο Βουλευτή Κυκλάδων, κυρία Κατερίνη Μονογιού, εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Στην ερήτημο Υπουργό Ανάπτυξης, κυρία Άννα Μάνιου Βαδημητρίου, χρόνια μας έρχεται στο νησί ως βουλευτής, συγχαρητήρια για την προαγωγή σας. Στον αξιότιμο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Ιωάννη Παπά, οικείος και γνώριμος στην Πάρο. Τον αξιότιμο Βουλευτή Κυκλάδων Νεοεκλεγέντα, κύριο Μάρκο Καφούρο, στους αξιοτήμους δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου, με τα περί αυτούς δημοτικά συμβούλια. Τον αξιότιμο έπαρχο της Πάρου και Αντιπάρου, τον αξιότιμο κύριο Νικόλα Παπαξαρτίου, πρόεδρο του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας, καθώς και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ελληνικής Επιτροπής, αλλά με προσφορούν και της Ρουμανίας παρίσταται, τον Αντινάβαρχο, κύριο Ελευθέριο Κατάρα, Δημήτριο Ελευθέριο, ο Ναύαρχός μας είναι ο αρχηγός του στόλου, τον Δοξότατο Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος, κύριο Νικόλαο, το λέμε πρόσφατο αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, τον αξιότιμο αστυνομικό διευθυντή Κυκλάδων, ταξίαρχο κύριο Γεώργιο Μάμπουκα,
εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, στον κυβερνήτη, τους αξιωματικούς, παξιωματικούς και το πλήρωμα της πυραυλακάτου Βλαχάκος, καθώς και το άγημαν αυτών, και για όσον άκουσαν χθες, είναι το νεότερο πλοίο του στόλου μας, ένα θερμό χειροκρότημα για το πλοίο αυτό, γιατί φέρει και την ονομασία του ήρωος των ημείων του αξιωματικού Βλαχάκου. Τους άνδρες φιλαρμονικής του πολεμικού ναυτικού που, που λάμπριναν φέτος με την παρουσία τους την πανηγυρή μας, και ιδιαιτέρως όσους είχαν την ευλογία να σηκώσουν την εικόνα είτε από το πολεμικό μας ναυτικό είτε από το λιμενικό μας. Μεγάλη και βαριά η εικόνα, μεγάλη και πλούσια η ευλογία της Παναγίας μας. Τα αγήματα που συμμετείχαν και χθες και σήμερα στις εκδηλώσεις μας. Τους αξιοτίμους εκπροσώπους των πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών, λιμενικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, εκπαιδευτικών και λοιπόν αρχών της Νήσου και της περιφερίας Νοτίου Αιγαίου. Ιδιαιτέρως στον Λιμενάρχη Πάρου, στον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος και τον Επικεφαλής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου για τα μέτρα τάξεως και ασφαλείας. Στους υπευθύνους του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, Τεχνιτζάρη, καθώς και τους νέους. Και τις νέες πλαισίωσα με τις παραδοσιακές στολές στην εικόνα της Παναγίας μας, αλλά και τα παιδιά των κατηχητικών μας σχολείων, που με τις ιεροπρεπείς στολές του Ιερού Προσκυνήματος προσέδωσαν ιδιαίτερη πνευματικότητα και ιεροπρέπεια στις εκδηλώσεις μας. Τέλος, αλλά και μέσα από την καρδιά μου με πολύ ευγνωμοσύνη, ευχαριστώ τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος, τακτικά και αναπληρωματικά, τους ιερείς μας και του προσκυνήματος και του νησιού μας που παρά των κόπων της λειτουργίας πέβδουν μετά τη λειτουργία στις ενορίες και στα χωριά τους πέβδουν για να συμμετάσχουν στην Λιτανία. Ευχαριστώ ως αυτός τους καλλικελάδους ιεροψάλτας του ναού και ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια για την παρουσία και συμμετοχή της χοροδίας των αποφύτων και των μαθητών της σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Ιερού Προσκυνήματος, κληρικούς και λαϊκούς, ιδιαίτερα τα παιδιά μας που υπό την χοραρχία του πατρός Εμμανουήλ Φωκιανού, του και διευθυντού της σχολής, και την θερμή συμπαράσταση και συμμετοχή του καλλικελάδου πρωτοψάλτου του ναού μας, κυρίου Ζαχαρία Ραγκούση, και του λαβαδαρίου κυρίου Νεκταρίου Πετροπούλου, απήρτησαν μία ωραία και πάλι φέτος χοροδία που απέδωσε από τον γυναικονίτη, επειδή είναι πολυπληθής, του Σύμνος. Ευχαριστώ τέλος μέσα από την καρδιά μου τους υπαλλήλους μας που με αυταπάρνηση εργάζονται, αλλά και όλους τους εθελοντές. Ο εθελοντισμός στην Πάρο, το λέω για τους μη παριανούς που ίσως δεν το γνωρίζουν, είναι από παλιά σε πολύ υψηλά επίπεδα και η συμπαράστασή τους μεγάλη, είτε στα έργα του Ιερού Προσκυνήματος, είτε στο γεροκομείο μας, είτε σε άλλες εκδηλώσεις εκκλησιαστικές που πραγματοποιούνται. Ευχαριστώ αδελφοί μου όλους εσάς, τους προσδραμώντας, ευλαβείς προσκυνητάς από το νησί, από τα νησιά τα γειτονικά και από όλη την Ελλάδα. Ο Θεός διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου να σας ανταποδίδει τους κόπους σας, να σας ευλογεί, να σας χαρίζει ακμή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων και πλούσια τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά του. Ιδιαιτέρως απευθυνόμενος στον κύριο Αρχηγό, θα ευχηθώ και στον κύριο Κυβερνήτη, εύχομαι το πλοίο να γεράσει το Βλαχάκος, να παλιώσει και ποτέ να μην χρειαστεί να λάβει μέρος σε μάχες, γιατί εκείνο που πάντα εύχεται η Εκκλησία μας είναι η ειρήνη. Έχουμε όμως τη σιγουριά ότι με τέτοιους αξιωματικούς και τέτοια πληρώματα και τέτοια ιδιαίτερη τροφοδοσία σε υλικό
αναγκαίο για αυτά, οι κάτοικοι των νησιών μας αισθάνονται ασφάλεια, ώστε και σε ένα κίνδυνο όλοι μαζί, ενωμένοι, να τον αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Αλλά, θα κλείσω αδελφοί μου, η Εκκλησία μας είναι χώρος χαρμολύπης. Ήδη μνημόνευσα στα Άγια. Είναι νοπό, είναι πρόσφατο. Και θα ήθελα σήμερα που εμείς γιορτάζουμε και όλη η Ορθοδοξία γιορτάζει, να στρέψουμε το νου και την καρδία μας τόσο στους συγγενείς του ήρωος Βλαχάκου και τους λοιπούς που κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους έχασαν τη ζωή τους, αλλά και το πρόσφατο, όπως είπα πριν, τον επισμηναγό που ανέφερα και τον Σμηναγό, τα ονόματά τους Χρήστος και Περικλής, που επιτελώντας με ενθουσιασμό το ρυψοκίνδυνο έργο της κατασβέσεως, όπως μας είπε χθες και ο Θεοφιλέστατος, των πολλών πυρκαγιών που έπληξαν τον τόπο μας, έπεσαν κατά την άσκηση του καθήκοντός τους. Ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές τους, και στρέφουμε σήμερα την καρδιά μας στους οικείους τους που είναι πονεμένοι, παρά το την υπερηφάνεια που αισθάνονται εκείνοι όπως όλοι μας, είναι πονεμένοι για την κατάνθρωπον και προσωρινή απώλεια των αγαπητών τους προσώπων. Ο Θεός να τους αναπαύει και να παρηγορεί τους οικείους τους. Έτη πολλά αδελφοί μου, ευλογημένα, αγιασμένα, και να σας αξιώσει ο Κύριος της Πρεσβείας Παναγίας μας να βρεθούμε πάλι του χρόνου σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Αγιμά, παρουσιάστε! Άρμ! Άγιμα, παρουσιάστε! Άρμ!
πολλά. Κύριε Υπουργέ,